Μάνος Λογοθέτης, Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και καλά δείτε. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Συμφωνώ με όλα όσα είπατε, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Έχετε απόλυτο δίκιο, εκτός από το τελευταίο. Ότι... Αντιθέτως, η χώρα μας καλωσορίζει την Ευρώπη στη σκληρή αλλά δίκαια πολιτική που ακολουθούμε ήδη εδώ και κάποια χρόνια. Θέλω να πω λοιπόν ότι ήμασταν οι πρώτοι που βγήκαμε μπροστά με αυτή την πολιτική. Τότε κατηγορηθήκαμε και τώρα καλωσορίζουμε όλους τους συναδέλφους μας στην Ευρώπη στην αναγκαία δίκαια αλλά αυστηρή αλλά δίκαια πολιτική στο μεταναστευτικό. Γιατί εμείς αντιμετωπίσαμε πρώτο το πρόβλημα. Έβλεπα τις δηλώσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην υποκρισία των Ευρωπαίων, θα μου επιτρέψετε, έβλεπα νωρίτερα τις δηλώσεις των ηγετών που προσέρχονται στη Σύνοδο και είδα αρκετές δηλώσεις, μεταξύ των οποίων και του Φιλανδού, αυτοί έχουν άλλο ζόρι με τους Ρώσους εκεί, ότι πρέπει να κατασκευαστούν φράχτες. Καλωσορίσαν. Και επίσης ότι πρέπει να υπάρξουν και μαζικές επιστροφές στις χώρες και γι' αυτό απαιτεί συνεργασία. Ξανακαλωσόρισαν. Πόσο δίκιο έχετε. Που σας προκαλεί εντύπωση ότι μετά από τόσα χρόνια και οι Φιλανδοί και οι Πολωνοί και άλλοι που παλιότερα μας αντιμετώπιζαν λίγο, ξέρετε, με μια επιφύλαξη σε αυτά τα οποία λέγαμε, έχουν προσχωρήσει στις θέσεις μας. Εμείς είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι, χαρούμενοι θα έλεγα, που προσχωρούν όλοι σε αυτή τη θέση. Γιατί εμείς περάσαμε τα ίδια προβλήματα που περιγράψατε που έχουν αυτές οι χώρες αρκετά πρώιμα. Και τότε το μόνο που αντιμετωπίζαμε είναι ότι η μετανάστευση είναι ένα θέμα πόρων. Όσο δίνω χρήματα, μπορώ να τη διαχειριστώ. Δυστυχώς, όπως είπατε πάλι πολύ σωστά, είναι δομικό πρόβλημα. Δημιουργούνται μεγάλα αντανακλαστικά και άσχημα ανακλαστικά στις τοπικές κοινωνίες. Εμείς το αναγνωρίσαμε έγκαιρα και νομίζω ότι η πολιτική μας, γι' αυτό και το μεταναστευτικό, ενώ είναι τώρα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής, στην ελληνική σφαίρα του δημόσιου λόγου, μπαίνει ακριβώς γιατί έχει μπει στην ευρωπαϊκή. Αν ρωτήσετε ή δείτε τις δημοσκοπήσεις, το μεταναστευτικό έχει πέσει πάρα πολύ από το πόσο απασχολεί τον Έλληνα πολίτη. Έτσι. Καλά, όχι, συγγνώμη, εδώ θα διαφωνήσουμε. Δεν το έχει πέσει γιατί έχει και άλλα προβλήματα. Δηλαδή, δεν ξυπνάει το πρωί και λέει τι θα κάνω με το μεταναστευτικό. Το πρόβλημα όμως στη χώρα είναι πολύ μεγάλο. Πόσους έχουμε κάθε χρόνο. Πόσοι μπαίνουν κάθε χρόνο περίπου? 50.000 μπαίνουν περίπου κάθε χρόνο τα τελευταία δύο χρόνια. Πριν από αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, ήμασταν στις 25.000 περίπου. Ήταν οι συνθήκες COVID, ήταν λίγο διαφορετικό το περιβάλλον. Με το που περάσαμε στο 23 και 24, ετησίως η χώρα μας δέχεται 50.000. Είναι τεράστιο, είναι μια μεγάλη ελληνική πόλη κάθε χρόνο, έτσι. Ακριβώς. Και μάλιστα με την ιδιαιτερότητα που έχουμε ότι οι πρώτες αφίξεις γίνονται σε νησιά. Είδατε τι έγινε φέτος το καλοκαίρι στην νότια περιοχή του Αιγαίου ή στην Κρήτη, που για χρόνια δεν είχε αφίξεις και ξαφνικά απέκτησε μια καινούρια οδό από την Λιβύη ή από την Αίγυπτο με μεγάλα σκάφη που ερχόντουσαν εκατοστάδες ανθρώπων στην Κρήτη ξαφνικά. Λοιπόν, όλοι αυτοί τι γίνονται ακριβώς, πού πηγαίνουν μετά, πού βρίσκονται? Γιατί το 50.000 πέρυσι, 50.000 τώρα, 100.000 μόνο στα δύο χρόνια, μιλάμε για έναν πληθυσμό αχαρτογράφητο στην ουσία, ο οποίος κυκλοφορεί στη χώρα. Πού βρίσκονται? Θα σας πω ότι η εμπειρία της χώρας, καλός ή κακός, δεν θα το κρίνω εγώ, έχει δώσει μια αλφαλύση, αν θέλετε, με την έννοια ότι τα συστήματα υποδοχής, καταγραφής και ασύλου κινούνται σε εξαιρετικά καλούς ρυθμούς. Επομένως, δεν έχουμε, αν θέλετε, λιμνάζοντα πληθυσμό. Τι εννοώ με αυτό? Θυμάστε παλιά που ήταν χιλιάδες, 25.000 ήταν στη Μόρια κάποια στιγμή στη Μυτιλίνη. Τώρα στο κέντρο της Μυτιλίνης είναι περίπου 1.700 άτομα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε βρει τον τρόπο να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά τους πολύ πιο γρήγορα και να τα απορρίπτουμε ή να τα δεχόμαστε και να γίνονται πρόσφυγες. Εδώ υπάρχει ένα μοτίβο το οποίο στην ουσία επικίζει την υπηρετική χώρα. Δηλαδή αδειάζουν τα νησιά με μετάγγιση στον υπηρετικό κορμό και ξανά το ίδιο. Δεν φεύγουν. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Κινείται η διαδικασία πιο γρήγορα. Σίγουρα κάποιοι μεταφέρονται αν υπάρξει πρόβλημα και στην υπηρετική χώρα. Αλλά προσέξτε, το βασικό είναι ότι τελειώνει και η διαδικασία και μετά όταν αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες. Δηλαδή, να σας το πω απλά. Είπαμε λοιπόν τα νούμερα. 50.000 πέρσι, 50.000 φέτος. Πόσοι είναι σήμερα στις δομές μας? 20.000. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το σύστημα επεξεργάζεται. 20.000 πανελλαδικά είναι στις δομές μας. 22. Οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι λοιπόν έχουν είτε αναγνωριστεί είτε μεταφερθεί προς επιστροφή στα προκεκά. Το μεγάλο όμως πρόβλημα που υπάρχει. Μισό λεπτό. Επιτρέψτε μου. Έχουν αναγνωριστεί, τους έχει χορηγηθεί άσυλο. Τι ποσοστό εγκρίσεων έχουμε? 60%. Τόσο μεγάλο. Δίνουμε 60% άσυλο. Δεν είναι γιατί... μεγάλο. Περίπου τόσο είναι. Περίπου τόσο είναι και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι μεγάλο. Δεν είναι. Είναι ένα ποσοστό αναγνώριση που έχει να κάνει κυρίως με τις τάσεις ανθρώπων από πού έρχονται. Έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος είναι από τη Συρία, αντιλαμβάνεστε ότι δύσκολα μπορείς να του αρνηθείς το αίτημα ασύλου του. Με την έννοια ότι ακόμα από όλους αναγνωρίζει τη Συρία ως μια περιοχή που
δεν είναι μια ασφαλής 100% σε όλες τις περιοχές. Είδαμε βέβαια εδώ το οξύμορο στο Λίβανο, όπου ο κόσμος έφευγε από το Λίβανο και πήγαινε πίσω στη Συρία, γιατί αισθάνεται ότι η Συρία είναι πιο ασφαλής από το Λίβανο. Αυτά είναι 60% όταν μπαίνουν 50.000 τον χρόνο, 50.000 και δίνουμε 60%, δηλαδή στους 30.000 χορηγούμε άσυλο, αυτοί μετά τι κάνουν, πού κυκλοφορούν. Αυτοί μετά συνήθως, κοιτάξτε, με το άσυλο έχουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Πέρα από την αναγνώριση του ως άσυλο, πρέπει να του δώσουμε μια άδεια διαμονής στη χώρα. Έχουν άδεια εργασίας εδώ και από τις πρώτες τρεις μήνες που έρχονται εδώ και τους δίνουμε και ταξιδιωτικά έγγραφα. Αυτή είναι η εθνική μας υποχρέωση με βάση το διεθνές δίκαιο, έτσι. Δεν μπορείς να δώσεις άσυλο σε κάποιον χωρίς να του δώσεις ταξιδιωτικό έγγραφο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να φεύγουν από τη χώρα. Και γι' αυτό έχουμε κατηγορηθεί, ακούτε, βλέπετε και το διάλογο που γίνεται και με τη Γερμανία, yeah, ότι έρχονται στη Γερμανία κτλ. Εκεί είναι πάλι ένα κομμάτι που ο διάλογος έχει οδηγήσει τελικά στην ουσία του προβλήματος. Γιατί πάνε όλοι στη Γερμανία ή γιατί διέρχονται της Ελλάδος για να καταλήξουν στις βόρειες χώρες που πλέον έχουν δομικό πρόβλημα. Γιατί έχει μια χαρά επιδόματα. Ακριβώς. Έχουν λειτουργήσει όλες αυτές οι χώρες ως πόλος έλξης μετανάστευσης ή προσφύγων. Με τα επιδόματά τους, με το πώς αντιμετωπίζουν όλο αυτό το φαινόμενο και με τις ανάγκες που μπορεί να έχουν και γι' αυτό να έχουν βάλει μπροστά τα επιδόματα για να γίνουν ελκυστικές. Αυτή η αλλαγή που γίνεται στην Ευρώπη, το έχω πει και καμιά φορά, ακούγεται αιρετικό για μας, παρότι μεσομακροπρόθεσμα είναι καλή, εδώ τώρα φαίνεται περίεργη και σου λέω ότι θα γεμίσουμε εμείς άμα κόβει η Γερμανία. Όχι, να θυμίσω σε όλους ότι το 2015 που ξεκίνησε το πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη μετανάστευση, μία πρόσκληση από την τότε καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ, ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι στη Γερμανία, η οποία ακολουθήθηκε από μία αντίστοιχη πρόταση από τον τότε πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Τσίπρα, ότι είναι και στην Ελλάδα welcome, δηλαδή ευπρόσδεκτοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, οδήγησε στο 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Δυστυχώς, τέτοιες δηλώσεις, υπάρχει ένα φαινόμενο που λέγεται το φαινόμενο της πεταλούδας, δηλαδή ότι κάποια πεταλούδα ναι, κάπου στον κόσμο ναι, ναι, πάει και επηρεάζει ένα είναι γνωστό. Αυτό γίνεται στη μετανάστευση. Είναι γνωστό. Μια δήλωση αρκεί. Ωραία, λοιπόν, εδώ εμείς συνεχίζουμε όμως να είμαστε με 60% έγκριση ασύλου και μετά είναι στην διακριτική του εφαίρεια, θα φύγει, δεν θα φύγει και αν θα τον δεχτούν πλέον. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα για θρηστικά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, η χώρα γεμίζει. Αν 30.000 κάθε χρόνο έχουν δικαίωμα ασύλου και κάρτα εργασίας για την χώρα, εγώ σας λέω και οι μισοί να μένουν εδώ. Μιλάμε για ένα πληθυσμό. Γεμίζεται τη χώρα με κόσμο ο οποίος κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι εδώ. Τι να κάνουμε, δηλαδή, αν αυτό συνεχιστεί για τα επόμενα 10 χρόνια, τι θα γίνει, θα έχουμε 1 εκατομμύριο κόσμο αθρηστικά στην Ελλάδα. Γι' αυτό και βάζουμε πρόταγμα, κύριε Κυλαρίδη, την επιτήρηση των συνόρων. Γι' αυτό και λέμε για μια αυστηρή αλλά δίκαια. Από τη στιγμή που κάποιο υποβάλλει ένα αίτημα ασύλου, μια άλλη διαδικασία, η χώρα μα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ω χώρα επικίνδυνη ή ω χώρα που πάει ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Να σας θυμίσω ότι η συνθήκη της Γενέβης είναι διά του ΟΗΕ και την έχουν υπογράψει από τα κράτη. Έχετε δίκιο, την γνωρίζω. Κόσμο. Άρα, γι' αυτό λέμε εμείς ότι δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά σε όλη αυτή την πολιτική. Ένα, να υπάρχουν επιστροφές. Καλωσορίζουμε τους Ευρωπαίους που επίσης το αναγνώρισαν και βλέπετε ότι σε όλα τα επίπεδα μπαίνουν οι επιστροφές ως ένας παράγοντας μη έλξης, έτσι τον λέμε. Ένας παράγοντας αποθητικός που να πας κάπου, αν δεν έχεις πραγματικά ανάγκη να αιτηθείς για άσυλο, γιατί τότε ξέρεις ότι θα ταλαιπωρηθείς και θα επιστρέψεις στη χώρα σου, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πείσουμε τους Ευρωπαίους ότι αυτό είναι το βασικό κομμάτι, να υπάρχει τέλος το οποίο προσδιορίζεται από την επιστροφή στη χώρα σου, ένα κομμάτι, και το δεύτερο είναι η επιτήρηση των συνόρων. Με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά χωρίς να είναι οι πόρτες ανοιχτές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ερχόμαστε σε ευθεία ρήξη με μεγάλο κομμάτι του πολιτικού κόσμου και της Ευρώπης και τοπικά που λέει ότι όχι, πρέπει η χώρα να έχει ανοιχτές πόρτες. Εμείς λέμε όχι, η χώρα πρέπει να έχει ανοιχτές πόρτες. Γι' αυτό καταψηφίστηκαν και είναι στα ποσοστά που είναι. Εννοώ ότι ο κόσμος... Αν δεν είχε κλειστές πόρτες η χώρα, τα ποσοστά μπορεί να ήταν και πολύ μεγαλύτερα. Όχι, λέω, γι' αυτό καταψηφίστηκαν αυτοί που τα λένε αυτά και είναι στα ποσοστά που είναι. Δίκιο απόλυτο. Θυμάστε και τι περάσαμε για να μπουν αυτές και τι κριτική έχει πέσει. Έχουμε ακούσει στην Ελλάδα από Έλληνες πολιτικούς ότι πνίγουμε ανθρώπους στη θάλασσα. Λοιπόν, φτάνει. Εδώ πλέον έρχεται και η Ευρώπη και λέει ότι πρέπει, κύριοι, να πάμε σε επιτήρηση των συνόρων εξωτερικά για να μην οδηγηθούμε στην κατάλυση του Σέγγεν, δηλαδή επιτήρηση συνόρων εσωτερικά. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και θα βοηθήσουμε με κάθε δύναμη που έχουμε πάνω σε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, ξέρουμε πόσος κόσμος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με άσυλο ή χωρίς άσυλο. 20.000 λέτε στις δομές. Στις δομές είναι χωρίς αυτοί στους οποίους δεν έχει εγκριθεί άσυλο, σωστά? Ναι, θα σας πω ότι
συνολικά, γιατί υπάρχει μεγάλος διάλογος αυτό, στη νόμιμη ή στην παράνομη, σε αυτούς οι οποίοι έχουν ετηθεί άσυλο και είναι ως πρόσφυγες εδώ, όχι, ή σε αυτούς οι οποίοι είναι εργαζόμενοι εδώ. Και στους μεν και στους δε. Πόσο κόσμο έχουμε στη χώρα? Το σύνολο στη χώρα είναι περίπου 500.000. Έτσι, από αυτούς, αυτοί που είναι πρόσφυγες, δηλαδή που ήρθαν από όλη αυτή τη διαδικασία που εμείς έχουμε περιγράψει, είναι λιγότεροι από 80.000. Οι υπόλοιποι 420.000 τι κάνουν? Είναι από γειτονικές χώρες εργαζόμενοι, Αλβανοί, Υπήκοοι, Βούλγαροι κλπ. Πακιστανοί, Μπαγκλαντεσιανοί στον αγροτικό τομέα. Δεν άθελα αυτό. Εδώ με τη νόμιμη, με τις μετακλήσεις, ε. Αυτό είναι άλλο καθεστώς. Όχι, συγγνώμη, μιλάω για αυτούς που μπαίνουν παράνομα και στη συνέχεια παίρνουν ή δεν παίρνουν άσυλο. Δεν αναφέρομαι σε Αλβανούς. 80.000 περίπου είναι οι ενεργές άδειες. Αυτοί οι οποίοι ανανεώνονται. Άρα παραμένουν στη χώρα. Να σας θυμίσω ότι το άσυλο δίνεται για 2 χρόνια. Εν συνεχεία πρέπει να επανεμφανιστείς και να ζητήσεις την ανανέωσή του. Και δεν το κάνουν. Μετά τι γίνεται? Αν δεν ανανεωθεί το άσυλο, τότε αυτός μπαίνει στο αρχείο, η υπόθεσή του. Δεν ανανεώνεται, άρα εμείς ξέρουμε τον αριθμό των ενεργών. Πόσοι ήρθαν να ανανεώσουν? Ωραία, τους αναζητεί κάποιος για να τους απελάσει? Τους αναζητεί για να τους απελάσει κάποιος? Όχι. Όχι, πρέπει να εμφανιστούν. Δεν θα είναι καν στη χώρα αν δεν εμφανιστούν. Αν βρεθούν κάπου σε τυχαίο έλεγχο, εννοείται. Ναι. Δηλαδή, αν κάνουν κάποια εγκληματική ενέργεια και συλληφθούν, προφανώς θα πάνε για συνθήκες απέλασης και προφανώς δεν ανανεώνεται και το άσυλό τους, γιατί δεν εμφανίστηκαν το σωστό χρόνο για να ανανεώσουν. Έχουν πάει και έχουν εξαπατήσει εντός εισαγωγικών, να επιτρέψει τον όρο, το σύστημα. Ωραία. Πόσες επιστροφές γίνονται κάθε χρόνο? Να το πω αλλιώς. Φέτος, έτσι μέχρι τώρα, μέχρι τον Οκτώβριο, πόσες επιστροφές έχουμε κάνει? Επειδή οι επιστροφές γίνονται από την ελληνική αστυνομία, δεν είμαι εύκολο να σου πω ακριβές νούμερο, δεν ξεπερνούν τις 4.000 το χρόνο. Πόσες? Αλλά πρέπει να. 4.000-5.000 το χρόνο. Αλλά πρέπει να πούμε κάτι για να είμαστε δίκαιοι. Οι επιστροφές είναι ένα οριζόντιο νούμερο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε από την νόμιμη είτε από την παράνομη μετανάστευση βρίσκονται να παραβιάζουν τους όρους παραμονής τους στη χώρα. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή όταν κάποιος έρθει για εργάτης σε ένα χωράφι με μια εποχική εργασία για 9 μήνες και αυτός επιλέξει μετά να παραμείνει πέραν των 9 μηνών, όταν συλλαμβάνεται απελάβεται. Επομένως κατά αυτή την έννοια, όταν σας λέω ότι γίνονται 5.000 απελάσεις το χρόνο, επιστροφές, έτσι, αυτό περιέχει και τις δύο κατηγορίες και δεν έχει νόημα να τις ξεχωρίζει κανείς τις κατηγορίες. Αυτός στον οποίο δεν χορηγείται άσυλο, απορρίπτεται η αίτηση άσυλου του. Τι γίνεται? Αυτός θεωρητικά συλλαμβάνεται, μπαίνει σε προκεκά εφόσον αποτελεί κίνδυνο ή έχει επιδείξει μια συμπεριφορά περίεργη ή οτιδήποτε άλλο. Αλλιώς του δίνεται ένα χαρτί να αποχωρήσει από τη χώρα σε 40 μέρες. Εάν δεν αποχωρήσει από τη χώρα και βρεθεί να είναι στη χώρα μετά τις 40 μέρες, τότε οδηγείται σε ένα προκεκά προκειμένου να απελαθεί είτε αναγκαστικά είτε σε ενούσια. Εδώ δεν βγαίνω. Επειδή να αποχωρήσει και θέλω, αποκλείεται. Εφόσον απορρίπτεται το άσυλό του, γιατί δεν περιορίζεται την ίδια ώρα, ώστε να μην πρέπει να πέσει τυχαία σε έλεγχο για να φύγει? Γιατί αλλιώς θα πάει στη χώρα και θα κυκλοφορεί. Θα πρέπει να κάνει έγκλημα για να βρεθεί. Σωστά. Είμαστε σε μια σύνομη χώρα η οποία ακολουθεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και όχι μόνο το εθνικό της δίκαιο, το οποίο επίσης όμως είναι υποστηρικτικό προς αυτήν την κατεύθυνση. Το αδίκημά του είναι η παραβίαση των όρων που βρίσκεται στη χώρα. Δεν είναι κάτι έγκλημα τεράστιο, επομένως αναλογικά εφαρμόζεται ο νόμος. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δηλαδή η παραβίαση που κάνει και διεθνώς σε παγκόσμιο επίπεδο και εθνικά είναι μέχρι ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Δεν έχει παραβιάσει τον νόμο σε επίπεδο που να οδηγείται κατευθείαν στη φυλακή για να απελάβνεται. Δεν είπα φυλακή. Είπα σε ένα χώρο για να διασφαλίσει όμως και το κράτος ότι αυτός δεν θα κάνει κάποιο έγκλημα και θα πρέπει να απελαθεί αφού κάνει έγκλημα για λόγους ασφάλειας των πολιτών, έτσι, των νόμιμων πολιτών. Αν είναι ύποπτος για την τέλεση οποιοδήποτε εγκλήματος ή αν έχει δείξει τέτοια συμπεριφορά ή οτιδήποτε, επειδή περνάνε όλα από την αστυνομία, μπορεί να διαταχθεί η κράτησή του, δίνει τη δυνατότητα ο νόμος. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι επειδή μπορεί να είναι μια γυναίκα με ένα παιδί. Έτσι, δεν μπορεί ο νόμος να είναι οριζόντιος. Δεν μιλάμε για γυναίκα με παιδί, συγγνώμη. Το ποσοστό των αντρών που έρχονται πόσο είναι? Είναι 50%. 50% είναι άντρες, ναι. Έτσι, και τα υπόλοιπα είναι γυναίκες και παιδιά. Με βάση τα στοιχεία είναι περίπου 75%, δεν είναι 50% έτσι τα στοιχεία. 75-76, δεν είναι 50, δεν είναι μισή-μισή. Και στις εικόνες που βλέπουμε. Αντιλαμβάνονται και τα παιδιά στους άρενες.
Δηλαδή, προσέξτε, άντρες ενήλικοι μόνοι τους είναι περίπου το 50-50%, δεν είναι παραπάνω. Οι υπόλοιποι είναι γυναίκες και παιδιά. Παιδιά μπορεί να είναι και αυτά άντρες. Αλλά αντιλαμβάνεστε, άρενες, αλλά δεν είναι το νούμερο έτσι. Ας πούμε, αυτοί που δηλώνουν ανήλικοι, ασυνόδευτοι ανήλικοι, και, αλλά δηλώνουν ψευδώς, αυτοί συγκαταλέγονται στα παιδιά, έτσι. Ξέρετε, τώρα θα σας μιλήσω ως γιατρός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχετε απόλυτο δίκιο και μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ όλους το λεγόμενο ο ηλικιακός προσδιορισμός. Δυστυχώς και η επιστήμη δεν είναι πολύ εύκολο να προσδιορίσει αν κάποιος ο οποίος βρίσκεται στο 17ο έτος της ηλικίας του είναι 17, 18 ή 19. Κυνηγάμε όμως να βρούμε έναν τρόπο να μπορέσουμε να το κάνουμε. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα παγκόσμιο πάλι πρόβλημα. Γιατί δεν είχε φροντίσει κανείς να σκεφτεί πώς θα προσδιορίσω αν είστε 17 ή 19. Ναι. Θεωρούσαμε όλοι, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, ότι με το δελτίο, το πιστοποιητικό γεννήσεως, μπορώ εύκολα να προσδιορίσω την ηλικία σου. Δεν είχαμε πει ποτέ σαν επιστήμη να το δούμε ανάποδα. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που κάνει αυτή την αναγνώριση με τα οστά ή με τα δόντια, αλλά δυστυχώς έχει ένα συν πλην 2 έτη. Άρα δεν μπορεί να γίνει ο ακριβής προσδιορισμός. Τώρα μπήκαμε σε τεχνικές λεπτομέρειες. Έχετε απόλυτο δίκιο όμως, γιατί πολλοί έχουμε δει και έχουμε την αγωνία. Είναι πράγματι αυτό το παιδί που βλέπω ανήλικο? Δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να πει είναι ή δεν είναι 100%. Πας και το διερευνάς. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν βρεθεί ενήλικα. Έχει υπογραφή, δηλαδή χαρτί, το οποίο λέει ότι δυστυχώς δεν είσαι κάτω από 18, για μένα είσαι πάνω από 18. Και πάνε στα δικαστήρια για να προσδείξουν το αντίκτυπο. Αλλά πάντα πας με την προστασία. Δηλαδή προσπαθείς να είσαι στην πλευρά ότι δεν θα δικήσεις κανέναν. Δύσκολο. Καταλαβαίνω ότι ο πολίτης δύσκολα μπορεί να το καταλάβει και το θυμικό του να λέει ότι γιατί γίνεται αυτό. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για νομική διαδικασία, δεν είναι τα πράγματα δυστυχώς τόσο εύκολα. Δεν μπορείς να πεις για κάποιον κάτι αν δεν μπορείς να το αποδείξεις πέρα από πάσα αμφιβολία, λέει ο νόμος. Αντιλαμβάνεσαι, αν αυτό άλλαζε, θα άλλαζε το νομικό μας καθεστώς σε όλη τη χώρα. Κατανοητό αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γενικέ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να σας κούρασα με τεχνικές λεπτομέρειες. Απολύτως. Ναι, ασχολούμαστε χρόνια, το γνωρίζουμε, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι τεχνικό θέμα, είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Γιατί άλλες χώρες το έλυσαν, Πολωνία, Ουγγαρία, οι οποίες στην αρχή βρίσκονται, εν περιπτώσει, με ένα υπομορφή και κατηγορία και τώρα δικαιώνονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε περήφανοι γιατί και εμείς το λύσαμε, κύριε Καλάρη. Θυμηθείτε πώς ήμασταν το 18, το 19, ακόμα και το 20, μεταγενέστερα αυτών των ετών. Νομίζω ότι έπεσε πάρα πολύ μεγάλη όχληση που έχουμε από το μεταναστευτικό. Γι' αυτό και σας είπα, καλωσορίζουμε και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους σε αυτή τη δίκαιη, αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενικέ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Μάνος Λογοθέτης, Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης και Ασύλου. Τον ευχαριστούμε πολύ.